Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα και το αντιλαμβάνεσαι, ότι όταν μιλάς και για εξωτερική πολιτική πρέπει να δεις τι εναλλακτικές λύσεις έχεις. Έτσι. Έχω πολλά προβλήματα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία και την πολιτική του ΝΑΤΟ. Και αν θέλεις αδιαφόρησαν κάποια στιγμή, υποτίμησαν, το βασικό ζήτημα είναι ότι υποτίμησαν το πρόβλημα στην Ουκρανία. Τι κάνεις? Διαλύεις το ΝΑΤΟ που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Φεύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε κάποιοι? Όχι. Γιατί αυτή η εποχή είναι μια εποχή συνεχούς αστάθειας. Σκέψου τι γίνεται σε όλη τη Βόρεια Αφρική. Σκέψου τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Σκέψου τι γίνεται στη Τουρκία. Σκέψου τι μπορεί να γίνει στα βόρεια σύνορά μας. Άρα λοιπόν όχι στην αστάθεια. Θα πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή με τους ισχυρούς. Και οι ισχυροί αυτή τη στιγμή είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συνθήματα τα παλιά, ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και να διαλυθούν οι σχηματισμοί, ας τα συζητήσουμε αν νιώσουμε μια σιγουριά στο πλανήτη. Τώρα, μέσα σε αυτά πρέπει να λύσουμε την εγκρεμότητα με τα Σκόπια. Διακυβεύονται πολλά και είναι ανεύθυνη η συμπεριφορά των πολιτικών μας ηγετών και σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να βρούμε την εθνική μας ξανά γραμμή, η οποία για μένα είναι μία και πολύ συγκεκριμένη. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα με τα Σκόπια με μία ονομασία κοινά αποδεχτεί και από τους δύο, για όλες τις χρήσεις που ναι, θα περιέχει τον όρο Μακεδονία, αλλά με σαφέστατο προσδιορισμό που θα τον ξεχωρίζει από την ελληνική Μακεδονία. Είναι Άνω Μακεδονία, είναι Νέα Μακεδονία, θα το δούμε. Είναι Μακεδονία της πάνω περιοχής, θα το βρούμε. Αλλά πρέπει να είμαστε τίμιοι και επιστρέφω στην εθνική γραμμή, την οποία την έχουν ξεχάσει, γιατί ήταν εθνική γραμμή και το ξέρετε, ότι πρέπει να βρούμε μια τέτοια λύση. Και το έχουν ξεχάσει όλοι τώρα, σε μια επικίνδυνη στιγμή για την Ευρώπη. Επικίνδυνη στιγμή για την Ευρώπη. Δεν θέλω να πω πολλά δημοσίως, αλλά θα σου πω μόνο αυτό. Η εγκρεμότητα με τα Σκόπια πρέπει να τελειώσει. Τα Σκόπια πρέπει, για δύο λόγους, να μην είναι πια πρόβλημα. Το ένα είναι γιατί κερδίζουν έδαφος. Και το ξέρετε, ότι οι συσκευασίες των προϊόντων τους στο εξωτερικό κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λένε μία λέξη, δεν λένε δύο λέξεις. Έτσι. Λένε μία λέξη. Τα υφάσματα που φεύγουν από τα Σκόπια, τα πορτοκάλια που φεύγουν από τα Σκόπια, τα προϊόντα, τα ροδάκια, ό,τι φεύγει στη Γαλλία πάει ως Μακεδονία. Έτσι. Μην κρύβονται λοιπόν οι Έλληνες πολιτικοί. Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να σταματήσει. Να μην λέει Μακεδονία, γιατί Μακεδονία είναι εδώ. Αλλά ότι υπάρχει μια γεωγραφική περιοχή συγκεκριμένη, ιστορικά, που είναι και εκεί, που είναι και στη Βουλγαρία, αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Ο ένας λόγος είναι αυτός, ότι πρέπει λοιπόν να είμαστε τίμιοι με το σημαντικό πρόβλημα που έχουμε. Και το δεύτερο είναι τι? Ότι εμάς μας ενδιαφέρει η σταθερότητα της περιοχής. Δεν μας ενδιαφέρει να σύρουμε τα Σκόπια σε μια αναρχία, σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Τι εννοώ? Ότι όσο διονύζει το πρόβλημα εκεί, της ταυτότητας, το βλέπετε όσοι μελετούν τις εξωτερικές σχέσεις, υπάρχουν αποσχιστικές συμπεριφορές. Άλλα λένε οι Αλβανοί, άλλα λένε οι Βούλγαροι, άλλα λένε οι Σκοπιανοί. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα δημιουργήσουμε μια πυρηνική στα βόρεια σύνορα, όταν βλέπουμε πόσο είναι έφλεκτο κλίμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Να σοβαρευτούμε λοιπόν, να υπάρχει μια εθνική συνεννόηση, να συνεννοηθούν αυτοί που έχουν τις μεγάλες πλειοψηφίες και να πάμε με μια εθνική πρόταση. Επιτακτικώς στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη, και να τους πούμε ότι κοιτάξτε, θέλετε να είστε μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας? Ναι, αυτή είναι η πρόταση. Γιατί το να κληρονομούμε τα προβλήματα και τα εθνικά προβλήματα στα παιδιά μας, γιατί αυτό κάνουμε. Το χρέος, τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Το ασφαλιστικό πρόβλημα, τα παιδιά μας. Την εγκρεμότητα με τα Σκόπια, τα παιδιά μας. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εάν δεν μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να φύγουν. Να έρθει το ποτάμι.